Εγώ η δική μου τιμή. Να είσαι καλά. Την εμπειρία σου, πόσο εύκολα προσαρμόστηκες στο σχολικό περιβάλλον, τι είναι αυτό το οποίο σε κέντρισε τελικά να δώσεις εξετάσεις και να ζήσεις στην Ελλάδα. Οι καθηγητές και η υποστήριξη από το Υπουργείο Μεθανάστευσης και από το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, χωρίς όλους αυτούς τους ανθρώπους, αυτό που έκανα δεν θα ήταν. Ναι, αυτό. Πραγματικά. Έφτασε πότε στην Ελλάδα? Τον Αύγουστο του 19. Μάλιστα. Τον Αύγουστο του 19. Μάλιστα. Και μπήκε σχολείο. Έφτασες πόσο χρόνο? Ήμουνα 16, γίνει 16. Γίνει 16. Ναι, μάλιστα. Μπήκα στο σχολείο του Νοέμβρη του 19. Ναι. Σε ποιο σχολείο σου? Στο δεύτερο επάρμη τη Λίνη. Στο δεύτερο επάρμη τη Λίνη. Ναι. Και μετά από ένα χρόνο άλλαξα σχολείο και πήγα στο πρότυπο ΓΕΛ. Ναι. Τη Λίνη. Που είναι πάρα πολύ καλό σχολείο, δεν το συζητάμε. Οι καθηγητές επίσης, δηλαδή δεν έχω λόγια. Τα ελληνικά πόσο γρήγορα τα μάθες? Τα ελληνικά μπορώ να πω ότι υποστήριξαν πάρα πολύ οι καθηγητές σε τέτοιες γραμμές και επειδή βρισκόμουν σε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μιλούσαν συνέχεια ελληνικά, κάτι με αυτό πάνω κάτω και εγώ. Οπότε. Τα έχεις μάθει εξαιρετικά. Εντάξει, ακόμα υπάρχουν τα προβλήματα, αλλά τα παλεύουν. Ναι, μάλιστα. Και οι γονείς σου? Οι γονείς μου δουλεύουν. Πότε φτάσατε μαζί? Φτάσαμε μαζί, ήμασταν μαζί κλινικά. Εγώ, οι γονείς μου και ο αδερφός μου. Ο αδερφός σου είναι πιο μικρός? Πιο μικρός, θα πάει πρώτη ειδική. Μπράβο. Ναι. Και αυτός έχει μάθει ελληνικά καλά. Εντάξει, και αυτός πρέπει πάρα πολύ καλά. Ωραία. Οι γονείς μου δουλεύουν και οι δύο στα ΜΚΙΟ. Και από πού ξεκινήσατε, πες μου λίγο το ταξίδι σου. Από το Ιράν. Από πού? Από Μασχάτ. Από την πόλη, από εκεί Τουρκία και από Τουρκία Ελλάδα. Όπως έχω δει όλοι οι πρόσφυγες. Ήρθατε σε ρί, δηλαδή δεν σταματήσατε στην Τουρκία? Τουρκία ήμασταν πάνω κάτω 50 μέρες. Πάνω κάτω. Δηλαδή τον Ιούνιο, κάπου 20 Ιουνίου φτάσαμε Τουρκία και 15 Αυγούστου φτάσαμε Ελλάδα. Και περάσατε με βάρκα στην Τουρκία. Και φτάσατε. Ναι, στη Λάζα. Μάλιστα. Και τώρα έτοιμος για πανεπιστήμιο. Έτοιμος για πανεπιστήμιο. Οπότε σε ποια σχολή τώρα? Ηλεκτρονικών μηχανικών σχεδόν. Εδώ στην Αθήνα? Αθήνα. Αθήνα Θεσσαλονίκη μας. Τώρα θα το δούμε. Θα δούμε μετά. Ναι, θα το δούμε λίγο. Για πες μου πώς το, από τη δικιά σου τη λεπτά, πώς ήταν η εμπειρία? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και είμαι πολύ χαρούμενη που μέσα από τα παιδικά χωριά μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίζω τον Γκρος. Εξαιρετική θέληση, δύναμη, όρεξη για μάθηση, αυτό το πράγμα ήταν εξωπραγματικό. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο το αξίζει όχι ένα μπράβο, χίλια μπράβο, στην προσπάθειά του, στους γονείς, στην οικογένειά του. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Ναι. Ήδη έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ για μένα και δεν ξέρω πώς θα τις ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είχες έφεση πάντα και από το Ιράν έτσι, στα μαθηματικά, στη φυσική? Ναι, εντάξει, μου άρεσαν γενικά αυτά τα μαθήματα. Οπότε στο κομμάτι, άπαξ και ξεπέρασε το εμπόδιο της γλώσσας, μετά αισθάνομαι ότι προσαρμόστηκες καλά. Ναι, μάλιστα. Και από φίλους, παρέες, όλα εντάξει, έχεις ενσωματωθεί πλήρως. Όλα εντάξει, ποδία, τα μπάνια. Δημοφιλής πολύ θα είσαι. Ναι. Έγινες και πολύ γνωστός τώρα. Τώρα, ναι. Και εντάξει, αυτό με κάνει λίγο να νιώθω άσχημα. Επειδή τώρα έχει πέσει όλο αυτό το φως της δημοσιότητας πάνω σε μένα και νιώθω ότι έχουμε ξεχάσει λίγο τα άλλα τα παιδιά που γνώρισαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, και εντάξει, δεν ξέρω τι πρόβλημα έχει. Πόσα παιδιά έχουμε για εικόνα, πόσα παιδιά έτσι, τα οποία πήγανε σε σχολείο έχουν δώσει εξετάσεις πανελλήνιες, πόσοι άλλοι σε εσένα, εσύ εντάξει, πιες καλύτερα από τους άλλους, αλλά πόσοι έτσι δοκίμασαν την. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν αποκτήσει τέτοιες ικανότητες που έχει ο Κουρέας αυτά, αλλά έχουμε περισσότερους από 10-12 τους οποίους είναι στα σχολεία της Λέσβου και τους έχει αγκαλιάσει το κοινωνία και η τυπική και η μη τυπική εκπαίδευση. Βέβαια και οι κεραίες των υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης μέσα εντόπισαν τον κουρό και καταφέραμε και είμαστε σήμερα εδώ. Δεν το πιστεύω ακόμα, δεν είναι όνειρο, δεν ξέρω. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία η οποία αποδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα πάντα ανοιχτή σε όσους θέλουν να ενσωματωθούν σε αυτήν. Και οι Έλληνες είναι αυτοί που μετέχουν της ιδιαίτερας παιδείας, αυτοί που αισθάνονται ότι θέλουν Έλληνες και θέλουν να μάθουν τη γλώσσα μας, να ζήσουν εδώ πέρα, να κάνουν οικογένεια εδώ και θέλουμε να είμαστε πάντα πάρα πολύ ανοιχτοί σε περιπτώσεις σαν και σένα και να δώσουμε
σε όλα τα παιδιά τα οποία έρθαν, γιατί έχουμε κάνει μια μεγάλη δουλειά στα παιδιά, ειδικά στα συνόδευτα προσωπικά. Αυτοί που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, να τους δώσουμε τις ευκαιρίες να μπορούν να μάθουν τη γλώσσα, να σπουδάσουν εδώ, να ζήσουν εδώ. Εσύ φαντάζομαι να βλέπεις κάτι. Βλέπεις τη ζωή σου εδώ, εδώ πέρα στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι δύσκολο να πάω να στο Ελλάδα. Γιατί αναγκαστήκατε να φύγετε? Γενικότερα είχαμε θρησκευτικά και πολιτικά προβλήματα και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να φύγουμε κάπως μέσα. Τώρα πολλές λεπτομέρειες δεν ξέρω, γιατί είναι κάτι που ξέρει πάρα πολύ καλό ο μπαμπάς μου. Ναι, αλλά δύσκολη απόφαση. Δύσκολη απόφαση. Γενικότερα είναι κάτι που δεν το συζητάμε και πάρα πολύ συχνά στην οικογένεια. Όταν σας είπε όμως ότι φεύγουμε. Πώς το πήρες να πόσο, ήσουν 15, 16 ή τόσο. Είχα γίνει μόλις 16, ήταν κάπου γύρω στα γενέθλιά μου ήταν το φίλο μου. Ήταν το χειρότερο δώρο που είχα πάρει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά να πούμε και τα αποτελέσματα βγήκαν πάλι κοντά στα γενέθλιά μου. Ήταν το καλύτερο δώρο. Ναι, εντάξει. Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε άλλα παιδιά σαν τον μπορούσα να έχουμε την ίδια επιτυχία? Πρέπει σίγουρα να υπάρχουν εκπαιδευτικοί που μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, να υπάρχουν σχολεία που μπορούν να υποδεχθούν για το σχολείο και εκεί να χτίζεται ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει μέσα από τις ανάγκες του παιδιού και να υπάρχουν άνθρωποι που όντως μπορούν να βοηθήσουν πρακτικά. Είναι εξαιρετικές σχολές που έχεις επιλέξει και βέβαια μια... Μια ειδικότητα που νομίζω θα είναι σε πολύ μεγάλη. Σε πολύ μεγάλη. Σε πολύ μεγάλη. Σου εύχομαι από καρδιά. Ό,τι καλύτερο και πάντα επιτυχίες και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην καρδιά και νομίζω ότι στο πρόσωπό σου παίρνουμε όλη δύναμη. Καταρχάς πολλά νέα παιδιά που μπορούν να αντιληφθούν ότι αν προσπαθήσουν και θελήσουν μπορούν να ενσωματωθούν σε μια κοινωνία που προσφέρει ευκαιρίες και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιστορία για εμάς. Να δείξουμε την άλλη όψη αυτού του προβλήματος, ότι είναι ένα θέμα. Κάθε χώρα έχει την υποχρέωση να φυλάει και να προστατεύει τα σύνορά της. Από την άλλη μεριά, είμαστε μια χώρα ανοιχτή, που προσφέρει δικαιώματα και ευκαιρίες σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μείνουν, να ζήσουν και να ενσωματωθούν με τον δικό τους τρόπο στην ελληνική κοινωνία. Και χαίρομαι ειλικρινά που το συμβολίζει αυτό και μακάρι να μπορούμε το δικό σου παράδειγμα να είναι παράδειγμα για άλλα νέα παιδιά. Να δούμε ότι ναι, είναι δύσκολο φαντάζομαι να πηγαίνεις σχολείο τώρα, να προσπαθείς με τυπική, με άτυπη υποστήριξη, να μάθεις τη γλώσσα, να συμμετοχείς, αλλά άξιζε το κόπο παιδιά. Ναι, το αξίζει. Αυτό το αξίζει πάρα πολύ. Αυτό το αξίζει. Πότε έχει να σπίσω? Σήμερα το βράδυ, πάνε σήμερα το βράδυ. Τότε λίγο να ξεκουραστείς λίγο το καλοκαίρι, νομίζω το αξίζεις. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.